Σήμερα η σημερινή εισήγησή μου στο δεύτερο φεστιβάλ που διοργανώνεται στη Σιτία σε σχέση με τα διατροφικά προϊόντα, που ενισχύει τη διατροφική αξία των προϊόντων της Σιτίας σε συνδυασμό με την παρουσία του ΤΕΗ, που έχουν να αναδείξουν την ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης περιοχής Ανατολικής Κρήτης, έχει να κάνει με ποια είναι τα βήματα σε απλές πρακτικές γραμμές κάποιος που θέλει να ξεκινήσει την εξαγωγική διαδικασία. Θεωρώ ότι η Σιτία είναι μια ιδιαίτερη περιοχή με διατροφικά προϊόντα υψηλής αξίας, ποιότητας, προστιθέμενη αξία, ποιοτικά και επιστοποιημένα, και κάποιος αν ακολουθήσει κάποιες απλές πρακτικές γραμμές και συμβουλές θα μπορέσει να έχει την δυνατότητα και την τύχη να δει τα προϊόντα του σε ράφια του εξωτερικού. Αυτό είναι το θέμα το οποίο θα αναπτύξω σήμερα, για το πώς μπορούν να βοηθηθούν κάποιοι απλοί μικροί παραγωγοί, ούτως ώστε να συσκευάσουν, να πιστοποιήσουν και τελικά να καταφέρουν να εξάγουν τα προϊόντα τους σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Ποιος είναι ο κυρίαρχος, ο κύριος παράγοντας που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα αυτή σε ένα μικρό παραγωγό? Ο κυρίαρχος παράγοντας είναι καταρχήν να αντιληφθεί ότι σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον μια εξαγωγική διαδικασία δεν έχει να κάνει μόνο με την ποιότητα του προϊόντος, που σίγουρα η πρωτογενή του ύλη είναι καλή. Αυτό το έχουμε στην περιοχή μας. Αυτό που πρέπει να προσέξει είναι η συσκευασία, η οποία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη ανάλογα με την αγορά που θέλει να απευθυνθεί, γιατί υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικοί κανονισμοί και διαφορετικές νομοθεσίες, και άρα θα πρέπει να στοχεύσει, δεν μπορεί να απευθύνεται με μία συσκευασία στην παγκόσμια αγορά. Θα πρέπει να στοχεύσει αρχικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι κανονισμοί είναι οι ίδιοι, όπου δεν υπάρχουν πλέον τελωνιακές διαδικασίες, άρα είναι πολύ πιο εύκολο για αυτόν να προσαρμόσει την ελληνική σε μια ευρωπαϊκή συσκευασία με απλά βήματα, ούτως ώστε να κάνει το πρώτο βήμα. Και κατόπιν, αν θέλει να απευθυνθεί σε άλλες αγορές και χώρες του εξωτερικού, να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες που η συγκεκριμένη χώρα ή αγορά απαιτεί.